Πήγε καλά η διαπραγμάτευση, πρόεδρε? Καλά πήγε η διαπραγμάτευση. Συνηθήκαμε τώρα άμεσα τις επόμενες ώρες. Θα συντηθεί το ρεύμα στην οικογένεια των συνταξιούχων που είναι από το Λισβόρι. Να δώσουμε, να ξέρει δηλαδή και ο κόσμος. Μιλάμε για χαμηλούς συνταξιούχους. Μόνο η σύζυγος παίρνει σύνταξη. Ο σύζυγος δούλευε ανασφάλεια στο οικοδομείο, οπότε τώρα δεν δικαιούται σύνταξη και προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με μόλις 313 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε με το κύμα της ακρίβειας που έχει στα είδη, στα καθημερινά είδη που έχει ανάγκη μια οικογένεια, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν να απεξέλθουν και να μπορέσουν να πληρώσουν το ρεύμα και να μπορέσουν να πληρώσουν τους άλλους χωριασμούς, αλλά πάνω απ' όλα πώς μπορούν να ζήσουν. Για μας πρώτη και κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη στήριξη αυτών των οικογενειών, των ευάλωτων οικογενειών και ζευγαριών που δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα. Βλέπουμε μόνο υποσχέσεις και μένουν μονάχα στο θα δοθεί βοήθεια και προσπαθούν με τα ΠΑΣ να σταματήσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας. Η αγανάκτηση για μας, καλούμε τον κόσμο, η αγανάκτηση να γίνει δύναμη και με αυτή τη δύναμη και την ορμή για ακόμα μια φορά εδώ πέρα σήμερα το εργατικό κέντρο έκανε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας. Το ρεύμα θα συνδεθεί τις επόμενες ώρες. Τώρα μένει να δούμε και εμείς από την πλευρά μας πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μαζί με άλλους φορείς και συλλόγους που έχουν, από όσο γνωρίζω, έχουν ευαισθητοποιηθεί για το πώς να πληρωθεί ένα κομμάτι του λογαριασμού. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εμείς, την πρώτη και κύρια ευθύνη και τη βοήθεια θα πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμφωνείτε και θα γίνει η επανασύνθεση τώρα? Θα γίνει η επανασύνθεση τώρα. Είναι ένα χρέος με αυτά τα οποία είπα, δηλαδή με 413 ευρώ, πώς μπορεί να πληρώσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το ρεύμα. Είναι μεγάλο το χρέος, αλλά αυτό το οποίο προανέφερε είναι ότι δεν βλέπουμε καμιά ουσιαστική στήριξη και από τη σημερινή κυβέρνηση. Τώρα έγινε μια συνεννόηση εδώ πέρα με τη διευθύντρια, η οποία για ακόμα μια φορά βοήθησε όσο μπορεί και η ίδια όσο περνάει από το χέρι της. Στείλαμε κάτω στα κεντρικά την ανακοίνωση του εργατικού κέντρου. Είπαν θα συνδεθεί το ρεύμα και τώρα μένει σε 2-3-4 μέρες, έτσι όπως μας ενημέρωσε, το πώς να δοθεί ένα χρηματικό ποσό για να γίνουν μετά όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις γίνεται, για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν τους λογαριασμούς, γιατί δεν είναι μόνο ο διακανονισμός που θα γίνει, είναι και ο λογαριασμός ο οποίος θα έρχεται. Όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε, σημασία έχει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού μας, δεν περιμένουμε να περάσει φωτιά και στο δικό μας το σπίτι, στη δική μας την αυλή. Ίσα-ίσα πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε να σβήσει φωτιά για να προλάβουμε τα χειρότερα. Τι τάξεως είναι το χρέος και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε? Να πούμε ότι το ρεύμα είναι κωμένο από τις χθες, όπως με ενημέρωσε και η συντοπίτησά μας. Είναι κωμένο από τις 26 Φλεβάρι. Το χρέος είναι, ο λογαριασμός δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι και οι τόκοι οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει το χρέος σε τετραψήφιο σχεδόν νούμερο.